Χορηγός μενού μας βίντεο είναι το SCDK, στο οποίο μπορείτε να βρείτε πολύ φτηνά παιχνίδια διαφορετικών εταιριών, software, gift cards και φυσικά Microsoft Office νεότερων και παλαιότερων εκδόσεων, καθώς και κλειδιά για να ενεργοποιήσετε Windows 10 ή Windows 11. Στο checkout, μην ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό TTL. Έτσι, βοηθάτε και εμάς, αλλά και εσείς κερδίζετε μια επιπλέον έκπτωση στην αγορά σας. Πληρώνετε με όποιον τρόπο επιθυμείτε και σε λίγα λεπτά έχετε το κλειδί στο email σας για να ενεργοποιήσετε εύκολα και γρήγορα τα Windows ή οτιδήποτε άλλο έχετε επιλέξει. Καλησπέρα παιδες και καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα βίντεο των TechLads. Είμαι ο Νικηφόρος και σήμερα θα μιλήσουμε για μια ομολογουμένως λίγο περίεργη κάρτα γραφικών, την RX 7900 GRE της AMD. Θα ξεκινήσω βγάζοντας από τη μέση κάτι το οποίο δεν έχω ιδέα πώς κατέληξε να είναι θέμα, αλλά από ό,τι φαίνεται είναι. Το GRE δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την Ελλάδα. Okay? Ούτε με το Greece, ούτε με τίποτα γενικά ελληνικό. Δεν υπήρχαμε πουθενά στο μυαλό της AMD όταν ονόμαζε την κάρτα έτσι. Το GRE συγκεκριμένα σημαίνει Golden Rabbit Edition. Το γιατί θα το καταλάβετε συνέχεια και ξέρω ακούγεται full χαζό σαν όνομα, αλλά ξαναλέω, θα βγάλει νόημα στη συνέχεια. Οπότε ξεμπερδεύουμε από τώρα με τις κουβέντες σχετικά με GRE, Greece και δεν συμμαζεύεται για να μπορέσουμε να μιλήσουμε σαν άνθρωποι για αυτή την κάρτα. Η οποία είναι μια mid-range πρόταση της εταιρείας, mid-range προς high-end προσωπικά θα συμπλήρωνα, η οποία αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά παίζει περί τα 600 ευρώ. Τι την κάνει λοιπόν περίεργη και αρκετά ενδιαφέρουσα για να αφιερώσω ένα ολόκληρο βίντεο σε αυτήν. Το γεγονός καταρχάς ότι έχει λανσαριστεί δύο φορές και μιλάω για την ίδια ακριβώς κάρτα. Δεν μιλάω για μια κάρτα με ίδιο όνομα αλλά που στην ουσία είναι δύο διαφορετικά προϊόντα. Μιλάμε για το ίδιο ακριβώς προϊόν το οποίο έχει λανσαριστεί επίσημα δύο φορές. Ξεκινάμε με την πρώτη φορά, η οποία ήταν περίπου τον Αύγουστο-Ιούλιο, βασικά προς Αύγουστο του 2023, όπου λανσάρεται επίσημα η RX 7900 GRE. Μέχρι τότε στην αγορά υπήρχαν η RX 7900 XT, 7900 XTX και νομίζω και η 7600. Καμία άλλη κάρτα από αυτή την γενιά, της Navi 3 δηλαδή, της AMD, δεν υπήρχε στην αγορά εκείνη την περίοδο. Λίγο αργότερα ακολουθήσανε η 7700 και η 7800 XT και στη συνέχεια και η 7600 XT που είναι η 7600 με περισσότερη VRAM. Σε κάθε περίπτωση η συγκεκριμένη κάρτα λανσαρίστηκε μεν, αλλά δεν μπορούσες να την αγοράσεις δε. Ήταν μια κάρτα η οποία δημιουργήθηκε για την κινέζικη αγορά και για κάποιους επιλεγμένους OEMs στην Δύση. Οπότε, αν ζούσε σε χώρες ευρωπαϊκές, αμερικανικές, Αυστραλία και τα σχετικά, μπορούσε να την πάρει μόνο ως μέρος ενός pre-built, ενός έτοιμου δηλαδή ολοκληρωμένου συστήματος. Ο μοναδικός άλλος τρόπος ήταν να τη βρεις με κάποιον τρόπο μέσω της κινέζικης αγοράς. Θυμηθείτε τώρα το όνομα της κάρτας, το Golden Rabbit Edition, το οποίο εν τέλει από ό,τι φαίνεται προκύπτει από το Year of the Rabbit που ήταν το 2023. Το έτος λοιπόν του λαγού στην Κίνα, οπότε φαντάζομαι ότι κάποιος στο marketing τμήμα της AMD σκέφτηκε ότι αυτό ήταν μια πολύ καλή ιδέα. Θα είμαι απόλυτα ειλικρινής, βλέποντας λίγο τις διαφημίσεις που παίζουν σε ελληνική τηλεόραση και κάτι τέτοιες μαρκετίστικες εξυπνάδες των μεγαλύτερων εταιριών σε παγκόσμιο επίπεδο, αναρωτιέμαι ειλικρινά τι κατά διδάσκονται όσοι πηγαίνουν σε σχολές marketing, αλλά τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Η συγκεκριμένη κάρτα είχε ένα επίσημο και παράλληλα ανεπίσημο MSRP γύρω στα $650 και λέω επίσημο και παράλληλα ανεπίσημο γιατί ξαναλέω δεν υπήρχε στις δυτικές αγορές και μπορείς να την πάρεις ξαναλέω επίσημα μέσω OEMs ή ανεπίσημα αν με κάποιον τρόπο μπορείς να την αγοράσεις από κάποιο κινέζικο κατάστημα. Οπότε ναι, λανσάρεται η συγκεκριμένη κάρτα, βγαίνουν κάποια reviews της γιατί προφανώς ήταν ένα ενδιαφέρον προϊόν από τη στιγμή που κιόλας δεν είχαμε κάποια mid-range πρόταση ή έστω mid-range προς high-end πρόταση από την AMD εκείνη την περίοδο και επίσημα. Ο κόσμος την τσεκάρει, βλέπει ότι είναι περίπου κάπου σε επίπεδα 40-70, λίγο πιο ψηλά, πιο κάτω από 40-70 Ti, ok, λένε καλή καρτούλα φαίνεται, ελπίζω να έρθει και σε εμάς. Η απάντηση της AMD είναι ότι δεν την έφερε σε εμάς, απέναντίας λάνσαρε την RX 7800 XT και την RX 7700 XT, αλλά δεν μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η τελευταία. Η 7800 XT λοιπόν βασίζεται σε έναν πιο μικρό πυρήνα, τον Navi 32 και έχει 16 GB VRAM. Βέβαια, κοιτώντας τα χαρακτηριστικά της 7900 GRE, βλέπουμε ότι και αυτή έχει 16 GB VRAM, οπότε βλέπετε, η 7900 GRE υπάρχει λόγος που λέγεται 7900. Έχει τον Navi 31 πυρήνα, ο οποίος είναι ο πυρήνας που χρησιμοποιούν και η 7900 XT και η 7900 XTX. Θα κάνουμε μια σύγκριση μόνο με την 7900 XT και προφανώς την 7800 XT και θα δούμε ότι όσον αφορά τα shading units, η 7900 XT και 7900 GRE είναι βασικά πάρα πολύ κοντά. 5376 για την XT, 5120 για την GRE. Οπότε, μικροδιαφορές. Η σημαντικότερη διαφορά είναι στην συχνότητα του πυρήνα, όπου πέφτουμε από τα 2025 MHz Game Clock στα 1880, οπότε έχουμε
μια κάποια μείωση των επιδόσεων από εκεί. Παράλληλα με αυτό, έχουμε και μια μείωση στο TDP από τα 320 W στα 260, αναμενόμενο λόγω των λιγότερων shading units και τη χαμηλότερη συχνότητα λειτουργία. Παράλληλα, βλέπουν ότι η 7800XT, η οποία βασίζεται σε μικρότερο πυρήνα, βγάζει παρεμφερείς επιδόσεις με την 7900GRE, γιατί παρά το γεγονός ότι έχει σημαντικά λιγότερα shading units, τα έχει κλοκαρισμένα αρκετά πιο ψηλά. Εκ πρώτης όψεως, οι διαφορές ανάμεσα στην 7900GRE και την 7800XT φαίνονται αρκετά σημαντικές, την ίδια στιγμή που οι διαφορές ανάμεσα στην 7900GRE και στην 7900XT φαίνονται αρκετά μικρότερες. Όμως, το σημαντικότερο εδώ πέρα, και αυτό που διαχωρίζει ξεκάθαρα την 7900GRE από την 7900XT και προφανώς και την XTX, δεν είναι ο αριθμός των shading units ή η συχνότητα του πυρήνα, είναι οι μνήμες. Συγκεκριμένα, όχι μόνο πέφτουν από τα 20GB στα 16, αλλά το memory bus πέφτει από τα 320 bits στα 256. Και παράλληλα έχουμε πιο αργές μνήμες, κάτι που σε συνδυασμό με το μικρότερο memory bus μας δείχνει ένα πραγματικά τραγικά χαμηλότερο memory bandwidth, μας και πέφτουν από τα 800GB το δευτερόλεπτο στα μόλις 576. Σαν να μην φτάνει αυτό, το συνολικό memory bandwidth της κάρτας είναι οριακά χαμηλότερο από αυτό της 7800XT, η οποία βασίζεται σε μικρότερο πυρήνα. Οπότε με λίγα λόγια, τα επιπλέον shading units της 7900GRE δεν περιορίζονται μόνο από την χαμηλότερη συχνότητα λειτουργίας τους, αλλά περιορίζονται πάρα πολύ και από τις σημαντικά πιο αργές μνήμες που φοράει η κάρτα. Ναι, το γεγονός ότι έχει μικρότερο memory bandwidth από την 7800XT είναι εγκληματικό κατ' εμέ. Περιορίζεις σε ακραίο βαθμό τον AV31 πυρήνα, αλλά ναι, it is what it is. Τώρα, για ποιο λόγο είναι περίεργη κάρτα? Γιατί τα όσα έχω πει μέχρι τώρα μπορεί σε κάποιους να φαντάσουν λίγο περίεργα, αλλά είναι ψιλοσυνήθις τακτική και της AMD και της Nvidia να λανσάρουν πετσοκομμένες εκδόσεις των main καρτών τους για την κινέζικη αγορά συγκεκριμένα. Το κάνουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια και με πάρα πολλά διαφορετικά μοντέλα. Οπότε η 7900GRE μέχρι τώρα βγάζει ένα χινόημα για την κινέζικη αγορά, καθώς επίσης και για την αγορά των OEMs. Βάζει το 7900 στο όνομα, ο άλλος νομίζει ότι πρόκειται για μια πραγματικά πανίσχυρη κάρτα, στην ουσία δεν πρόκειται για μια τόσο ισχυρή κάρτα και πουλάς. Ναι, κάλεσε 7900GRE, θα μπορούσαν να ήταν και στο προηγούμενο επεισόδιο που μίλαγα ακριβώς για τέτοια προϊόντα με ονόματα που σε κάνουν να πιστεύεις ότι είναι πιο καλά από όσο είναι σε πραγματικότητα. Αυτό όμως που κάνει πραγματικά περίεργη την κάρτα είναι ότι, όπως προείπα στην αρχή, λανσαρίστηκε μόνο για την κινέζικη αγορά και για κάποιους επιλεγμένους OEMs. Πριν από λίγους μήνες όμως, λανσαρίστηκε και επίσημα για τις δυτικές αγορές, οπότε βγήκαν και περισσότερες aftermarket υλοποίησεις, οι οποίες ήταν διαθέσιμες για εμάς, για τους Ευρωπαίους, για τους Αμερικάνους, για τους Αυστραλούς και δεν συμμαζεύουν. Κοιτάξτε τώρα που είναι το πρόβλημα. Το reference spec της AMD, τα reference ρολόγια δηλαδή, και σε μνήμες και κυρίως σε πυρήνα, γιατί οι μνήμες δεν πειράζονται συνήθως, ήταν αυτά που ήταν και στην κινέζικη έκδοση, τα οποία όμως μας έδιναν αρκετά χαμηλές επιδόσεις, πολύ κοντά στην ήδη υπάρχουσα στις δυτικές αγορές 7800XT. Οπότε, με μια πρώτη ματιά, το λανσάρισμα της 7900GRE δεν βγάζει κανένα απολύτως νόημα, γιατί η επιδόση της είναι πάρα πολύ κοντά στην 7800XT και παράλληλα βασίζεται σε έναν μεγαλύτερο, άρα και ακριβότερο για την ίδια την AMD, πυρήνα. Κοιτάξτε λοιπόν να δείτε τώρα που είναι το περίεργο. Αν κοιτάξουμε το review του Hardware Unboxed, βλέπουμε ότι η RX 7900GRE είναι ελαφρώς ταχύτερη της 7800XT και κάτω από την 4070 Super. Γενικά, να πω ότι η Super είναι ο βασικός λόγος, πιστεύω, που η AMD αποφάσισε να λανσάρει αυτή την κάρτα επίσημα στις δυτικές αγορές. Ξαναγυρίζουμε λοιπόν στο διάγραμμα. Βλέπουμε γενικότερα ότι η κάρτα προφανώς δεν απέχει πολύ από την 7800XT, έχει την ίδια VRAM και σε γενικές γραμμές δείχνει να μην βγάζει κανένα απολύτως νόημα. Παράλληλα, η κατανάλωσή της είναι εξαιρετικά παρόμοια, οπότε για ακόμα μια φορά έχουμε να κάνουμε μια κάρτα που, αν αφαιρέσουμε από την όλη εξίσωση το πώς ακριβώς φτάνει σε αυτές τις επιδόσεις και αυτή την κατανάλωση, είναι πρακτικά το ίδιο πράγμα. Λίγο καλύτερες επιδόσεις, αλλά παράλληλα λίγο υψηλότερη τιμή, οπότε ποιος νοιάστηκε. Αν όμως κοιτάξουμε άλλα reviews, άλλων εξίσου ικανών και σωστών reviewers εκεί έξω, θα δούμε ότι η διαφορά της 7900GRE είναι μεγαλύτερη από την 7800XT. Από αυτήν που μας έδειξε για παράδειγμα το review του Hardware Unboxed. Συγκεκριμένα, αν κοιτάξουμε τα νούμερα από το Tech Power Up, βλέπουμε την 7800XT στα 110 περίπου FPS, την ίδια ώρα που 7900GRE είναι στα 123. Μια διαφορά μεγαλύτερη του 10%, προφανώς μεγαλύτερη από το 5-6% που βρήκε ο Hardware Unboxed. Ποιο είναι λοιπόν το σημαντικό εδώ πέρα? Ότι ο Hardware Unboxed, όπως και κάποια άλλα κανάλια, αλλά αυτό είναι το μεγαλύτερο που το κάνει, πάντα τεστάρει τις κάρτες γραφικών με το reference spec. Ακόμα και αν έχει στα χέρια του κάποια factory overclock τηλεοποίηση, πάλι την κάνει underclock αν χρειαστεί για να παίζει ακριβώς στα reference ρολόγια που έχει ορίσει είτε η AMD είτε η Nvidia ανάλογα την κάρτα. Βλέπετε όμως, το παράδοξο με την 7900GRE είναι ότι καμία υλοποίηση της κάρτας δεν τρέχει στα reference ρολόγια, με εξαίρεση την ίδια τη reference κάρτα της AMD. Και παράλληλα το reference design της XFX, της Sapphire, γενικότερα οποιασδήποτε εταιρεία έκατσε να φτιάξει πάλι το reference design. Οποιαδήποτε
aftermarket υλοποίηση, όσο basic και αν είναι, όσο απλή και αν είναι, όσο και αν οτιδήποτε, είναι factory overclocked. Άλλες περισσότερο και άλλες λιγότερο ανάλογα με το πόσο high-end υλοποίησης είναι. Οπότε και στην περίπτωση 7900GRE είχαμε αυτό ακριβώς το θέμα. Ότι κάποιοι reviewers προσπαθούσαν να παίξουν με το reference spec, κάποιοι άλλοι reviewers απλά παίζανε μπαλίτσα με υλοποίησεις οι οποίες μπορεί να μην ήταν high-end, αλλά παρόλα αυτά ήταν factory overclocked, αλλά σου λένε από τη στιγμή που είναι basic υλοποίηση, είναι και ένα ρεαλιστικό σενάριο χρήσης. Okay, είναι μια ρεαλιστική συχνότητα. Δεν παίρνω το high-end κομμάτι, παίρνω κάτι mid-range. Άρα η πλειοψηφία των χρηστών θα δουν είτε αυτή την απόδοση είτε καλύτερη. Οπότε είχαμε αυτό το πρόβλημα στην αρχή, όπου κάποιοι reviewers βρίσκαν χαμηλότερα νούμερα από κάποιους άλλους, γιατί ακριβώς υπήρχε ένα reference spec το οποίο καμία εταιρεία με aftermarket υλοποίησης δεν ακολουθούσε πραγματικά. Οπότε στην πραγματικότητα η κάρτα είναι καλύτερη. Συγκεκριμένα, αν πάλι κοιτάξουμε τα νούμερα του Hardware Unboxed, βλέπουμε ότι η διαφορά ανάμεσα σε μια stock 7800XT και μια factory overclocked καλή υλοποίηση της 7800XT είναι μικρότερη από την αντίστοιχη διαφορά που βλέπουμε στην 7900GRE. Το factory overclock που γίνεται για παράδειγμα στην Sapphire Nitro Plus, μία από τις καλύτερες aftermarket υλοποίησεις, έχει διαφορά 3-4% στην περίπτωση της 7800XT, την ίδια στιγμή που στην περίπτωση της 7900GRE μιλάμε για μια διαφορά του 5-6%. Οπότε ήδη έχουμε το πρώτο παράδοξο της υπόθεσης, ότι δηλαδή η AMD στην ουσία άφησε στην άκρη το reference spec και έδωσε το OK σε εταιρείες να κλοκάρουν λίγο πολύ όσο θέλουν τις κάρτες. Κάτι που γενικά κάνει, απλά ξέρετε, συνήθως υπάρχουν κάρτες με reference ρολόγια. Σε αυτή την περίπτωση δεν είχαμε καμία τέτοια. Οπότε, πρώτον, η κάρτα είναι καλύτερη από ό,τι μερικά reviews την παρουσιάζουν, οπότε έχουμε ήδη κακό publicity. Θα μου πείτε, τι πιο σύνηθες να συμβεί? Γιατί προφανώς μιλάμε για την AMD και προφανώς κάτι θα λούσει στο κομμάτι του marketing. Δεν μαθαίνουν όλα αυτά τα χρόνια, δεν ξέρω τι φάση περνάνε. Έτσι, προσπαθούν να πιάσουν μια παντοκρατορία που ακούει στο όνομα Nvidia και κάνουν τέτοιου είδους βλακίες. Τέλος πάντων. Και παράλληλα, σαν να μην έφτανε αυτή η βλακεία, είχαν περιορίσει και σε ακραίο βαθμό το πόσο μπορούσε να κάνει overclock τις μνήμες. Υπενθυμίζω ότι 7900GRE είναι μια κάρτα η οποία είναι ο ίδιος πυρήνας με την 7900XT, πολύ παρεμφερής αριθμός shading units, χαμηλότερο TDP και σημαντικά πετσοκομμένες μνήμες. Αλλά το πρώτο πράγμα που θέλεις να κάνεις όταν κάνεις overclock μια 7900GRE είναι να ανεβάσεις την συχνότητα των μνήμων όσο περισσότερο αντέχει η κάρτα, χωρίς να γίνουν unstable μνήμες και να έχεις artifacting και μπλεοθόνες και δεν συμμαζεύεται. Και εν συνεχεία προφανώς ανεβάσεις και τον πυρήνα. Οπότε στην πολύ αρχή, όταν βγήκε επίσημα πλέον η 7900GRE στις δυτικές αγορές, οι μνήμες μπορούσαν να ανέβουν από τα 2238MHz, ναι, υπάρχει ένα μικρό offset προφανώς, στα μόλις 2316MHz. Διαφορά προφανώς αστεία, overclocking προφανώς αστείο, το οποίο ωριακά δεν έχεις καν λόγο να ασχοληθείς για να κάνεις. Μετά από αρκετό κράξιμο από τον κόσμο, ο οποίος θα είναι σε φάση, συγγνώμη, τι φάση, θα μου επιτρέψετε να κάνω overclock τις μνήμες ή θα αγοράσω μια πρακτικά κλειδωμένη κάρτα την οποία κάνετε με το ζόρι όσο αργή ή γρήγορη, ανάλογα το πόσο βλέπεις, είναι η 7800XT, γιατί κανείς δεν ξέρει. Οπότε λοιπόν η AMD αποφάσισε να σταματήσει να κάνει χαζομάρες και με τον καινούριο 2341 driver επέτρεψε πλέον στον κόσμο να ανεβάζει τις μνήμες πρακτικά όσο πάνε, βάζοντας ένα θεωρητικό όριο στα 3000MHz. Συχνότητα προφανώς δεν πρόκειται να πιάσει ποτέ, γιατί οι μνήμες θα κρασάρουν σε πολύ μικρότερη συχνότητα από αυτή. Ούτε 2900, ούτε 2800, ούτε καν 2700. Δεν φτάνουν. Διορθώνει σιγά σιγά τις βλακίες της AMD, δίνει καλύτερα ρολόγια ή μάλλον δίνει το OK για καλύτερα ρολόγια από τις εταιρείες, δεν το ανακοινώνει βέβαια, οπότε πρώτο foul. Περιορίζει στην αρχή το memory overclocking, δεύτερο foul, αλλά τουλάχιστον στη συνέχεια πάλι το διορθώνει και σε αφήνει να κάνει ένα memory overclocking της προκοπής. Και ξαφνικά το publicity της συγκεκριμένης 7900GRE βελτιώνεται αισθητά. Συγκεκριμένα πάλι κοιτώντας το review του Hardware Unboxed, βλέπουμε ότι τώρα που μπορεί επιτέλους να κάνει ένα σοβαρό overclock την 7900GRE, έχουμε σημαντικά καλύτερες επιδόσεις. Πρώτα, πηγαίνοντας από το reference spec που πρακτικά κανένας δεν τηρεί σε μια factory overclock υλοποίηση, έχουμε μια αύξηση περίπου 5%, και στη συνέχεια, κάνοντας και manual overclock, έχουμε μια επιπλέον αύξηση της τάξης του 7%. Συνολικά, από το υποτιθέμενο reference spec σε μια κάρτα η οποία έχει γίνει overclock manually από τον χρήστη, έχουμε μια διαφορά η οποία ξεπερνάει το 10%. Το οποίο, εάν δούμε το πόσο overclock παίρνουν άλλες σύγχρονες κάρτες και από την AMD και κυρίως από την Nvidia, είναι οριακά εξωπραγματικό νούμερο. Ναι, το CPU, GPU, ακόμα και RAM overclocking είναι λίγο ψιλονεκρό. Δεν θα πω ψέματα. Ακόμα και εγώ προσωπικά πλέον δεν βρίσκω τον λόγο να το κάνω, ειδικά όσον αφορά επεξεργαστές, είναι ειλικρινά χάσιμο χρόνου στην ρητική πλειοψηφία των περιπτώσεων.
Παρ' όλα αυτά εδώ πέρα βλέπουμε ότι το να ασχοληθείς με overclock σε συγκεκριμένη κάρτα είναι καλή ιδέα. Okay. Ειδικά εάν η κάρτα σου μπορεί να αντέξει λίγο παραπάνω θερμότητα, επειδή προφανώς για να πετύχεις τα συγκεκριμένα νούμερα θα πρέπει να ανεβάσεις και την κατανάλωση. Βέβαια, η συγκεκριμένη κάρτα, όπως και πολλές άλλες, μπορεί να κερδίσει κάτι παραπάνω από Undervolt και να πάρετε μεγαλύτερη συχνότητα και να μην έχετε εξίσου μεγάλη κατανάλωση. Υπάρχουν καλά βίντεο για overclocking και Undervolting την 7900GRE, οπότε το να μπορέσετε να κάνετε την κάρτα σας αυτή να δουλέψει καλύτερα δεν είναι τρομερά δύσκολο. Απλά προφανώς απαιτεί χρόνο και να ξέρεις λίγο τι κάνεις. Σε κάθε περίπτωση δεν χρειάζεται να σταθούμε μόνο στα νούμερα του Hydrogram Box, υπάρχουν και άλλα κανάλια τα οποία ασχοληθήκαν με το να κάνουν overclock την 7900GRE και είδαν λίγο πολύ τα ίδια ακριβώς αποτελέσματα. Με λίγα λόγια ότι το overclock της GRE είναι πιο καλό από το overclock μιας 7800XT ή μιας 4070 Super, κερδίζεις πιο πολλά και σαν αποτέλεσμα η 7900GRE είναι λίγο πολύ καλύτερη κάρτα σίγουρα από την 7800XT αλλά και από την 4070 Super με την οποία ανταγωνίζεται τιμολογιακά. Συγκεκριμένα, για να ρίξουμε και μια ματιά στις τιμές στην Ελλάδα, για να μην μιλάμε μόνο με ξεκάθαρα στεγνές επιδόσεις, αλλά και να το δούμε ως ένα τελικό προϊόν, βλέπουμε ότι η 7900GRE αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ξεκινάει από τα 570 ευρώ. Μια τιμή πολύ κοντά σε αυτή τη απλή 4070, την οποία κάνει ξεκάθαρα outperform. Είναι δηλαδή πιο γρήγορη. Παράλληλα, είναι αρκετά πιο ακριβή από την 7800XT, αλλά όπως είδαμε, ένα factory overclock μοντέλο, και ειδικά αν ασχοληθείτε κι εσείς οι ίδιοι λίγο να ανεβάσετε κάποια τιμή, είναι σίγουρα ταχύτερη, οπότε και αξίζει τα επιπλέον χρήματα. Παράλληλα, είναι λίγο οικονομικότερη από την 4070 Super και όπως είδαμε, αν ασχοληθούμε με overclock και με τις δύο κάρτες, τότε η 7900GRE είναι και πιο γρήγορη. Πάνω λοιπόν σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή την σύγκριση με τη 4070 Super, την οποία φαντάζομαι εξ αρχής ότι η AMD θέλει να ανταγωνιστεί ξαναλανσάροντας την 7900, βλέπουμε ότι η κάρτα της AMD έχει κάποια πλεονεκτήματα. Ισχυρότερο performance rasterization, δηλαδή χωρίς να μπλέξουμε μέσα DLSS, FSR και δεν συμμαζεύεται, και παράλληλα περισσότερη VRAM στα 16GB. Τα 16GB είναι και λόγος που όταν ανεβαίνουμε σε αναλύσεις βλέπουμε την 7900GRE να έχει ακόμα καλύτερα FPS από την 4070 Super. Δεν έχει να κάνει μόνο δηλαδή με την δύναμη της κάρτας, έχει να κάνει και με τα επιπλέον GB. Με λίγα λόγια, η 7900GRE είναι πιο πιθανό να γεράσει κάπως καλύτερα από την 4070 Super. Από την άλλη, κάρτα της Nvidia έχει το πλεονέκτημα του DLSS, το οποίο σε μια ανάλυση όπως τον 1440p, όπου ρεαλιστικά είναι και ανάλυση που θα παίζεις με μια τέτοια κάρτα, το 1080p το θεωρώ πολύ χαμηλό, το 4K πολύ ψηλό, 1440p είναι just. Απολαμβάνω ένα πλεονέκτημα. Το DLSS είναι καλύτερο, ειδικά όσο πιο χαμηλή είναι η ανάλυση, στο 1080p είναι ξεκάθαρα νικητής, στο 1440p πάλι κερδίζει αλλά διαφορά είναι μικρή, και στο 4K FSR και DLSS είναι πολύ κοντά, σε βαθμό που ειδικά σε κάποια παιχνίδια δεν μπορείς πραγματικά να δεις διαφορά. Προφανώς, πάντα και παντού το DLSS παραμένει καλύτερο, είτε για πολύ είτε για λίγο. Οπότε εδώ πέρα η AMD μας έχει δώσει μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική της 4070 Super σε μια κάρτα που είναι πιο οικονομική, πιο ισχυρή όσον αφορά το rasterization και με περισσότερη VRAM από την αντίστοιχη κάρτα της Nvidia. Παρ' όλα αυτά, είναι ενδιαφέρον να κοιτάξουμε και τις επιδόσεις της συγκριτικά με ακόμα ισχυρότερες και προφανώς ακόμα ακριβότερες κάρτες. Συγκεκριμένα βλέπουμε ότι πάλι αν ασχοληθούμε με το overclock, η κάρτα αυτή μπορεί να ανταγωνιστεί σε ένα βαθμό της 7900XT και 4070 Ti Super. Προφανώς όταν λέω ανταγωνιστεί σε ένα βαθμό, εννοώ ότι οι επιδόσεις της είναι σχετικά κοντά, δεν εννοώ ούτε ότι τις πιάνει και σίγουρα όχι ότι τις περνάει. Ειδικά προφανώς την 7900XT. Παρ' όλα αυτά, η διαφορά ειδικά από την 4070 Ti Super είναι εντυπωσιακά μικρή, εάν σκεφτεί κανείς τις τιμές στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, όπως είπαμε, η 7900GRE είναι περίπου στα 570 ευρώ χαμηλότερη τιμή αυτή τη στιγμή, την ίδια στιγμή που η 4070 Ti Super είναι πιο ακριβή και από την 7900XT και ξεκινάει περίπου στα 850 ευρώ. Μιλάμε για διαφορά σχεδόν 300 ευρώ ανάμεσα στις δύο κάρτες. Και ναι, μπορεί η Nvidia να διόρθωσε τα κακό σκήμενα της 4070 Ti βάζοντας επιτέλους 16GB VRAM, οπότε δεν θα έχετε σοβαρά προβλήματα με τη VRAM τα επόμενα χρόνια, ή τέλος πάντων προβλήματα, το σοβαρά είναι λίγο ισχυρή λέξη. Παρ' όλα αυτά, 300 ευρώ διαφορά για μια κάρτα η οποία είναι 5 με 10% ταχύτερη, ναι, είναι το είδος διαφοράς που θα οθήσει αρκετό κόσμο να αγοράσει την 7900GRE. Πάλι, το πλεονέκτημα της 4070 Ti είναι το DLSS, αλλά επειδή εδώ πέρα μιλάμε και όλα για κόσμο που πιθανώς να θέλει να εισαχθεί στο 4K gaming και η 4070 Ti είναι αντικειμενικά η πιο φτηνή κάρτα της Nvidia που μπορεί να παίξει 4K, γιατί με 12GB VRAM μην το κάνεις αυτό, ή τουλάχιστον μην μπει στο τρυπάκι να παίζεις 4K, γιατί σε λίγα χρόνια θα πρέπει να ρίξεις γραφικά αναγκαστικά λόγω VRAM. Σε κάθε περίπτωση είναι η πιο φτηνή σύγχρονης γενιάς και τεχνολογίας Nvidia κάρτα η οποία κάνει για 4K gaming.
Αλλά σε 4K, όπως προείπα, η διαφορά ανάμεσα σε FSR και DLSS είναι η πιο μικρή που υπάρχει, με λίγα λόγια, από τις τρεις αναλύσεις. Οπότε είναι ακόμα πιο δύσκολο για την Nvidia να δικαιολογήσει τα 850 ευρώ που ζητάει αυτή τη στιγμή, συγκριτικά με τα 570 που ζητάει η AMD για την 7900GRE. Ξαναλέω, αν βάλουμε και το overclock μέσα στην όλη εξίσωση, η διαφορά πέφτει κάτω από το 10% και εκεί πέρα δεν μπορείς να βρεις κανέναν τρόπο να δικαιολογήσει τα 300 ευρώ διαφορά. Με όλα αυτά λοιπόν στο μυαλό, και από τη στιγμή που η AMD έβγαλε την 7900GRE, ξανά έβγαλε την 7900GRE στην δυτική αγορά για να ανταγωνιστεί τις νέες super κάρτες, για ποιο λόγο δεν την κλόκαρε πιο επιθετικά εξ αρχής? Να πετάξει στα σκουπίδια αυτό το reference spec που ούτως ή άλλως κανένας δεν τηρεί. Να δώσει μεγαλύτερα ρολόγια. Να πει ότι ξέρεις κάτι, θα πάω το TDP από τα 260 στα 295W. Γιατί παράλληλα δεν είχε ξεκλείδωτο το εξ αρχής το memory overclocking και έπρεπε να πέσει κράξιμο από τον κόσμο και τους reviewers για να το κάνει. Για ποιο λόγο με λίγα λόγια να περιορίσει ένα προϊόν το οποίο το έφτιαξε. Ξέρετε, το κόστος κατασκευής του είναι το ίδιο στο τέλος της ημέρας. Οκ, αν ανεβάσει πάρα πολύ την κατανάλωση, προφανώς θα πρέπει να υπάρχουν και άλλα VRM και άλλες ψύχτρες, αλλά από τη στιγμή που μιλάμε για διαφορά 20-30W δεν θα το αλλάξει αυτό. Άρα για ποιο λόγο η AMD είχε ένα design στα χέρια της, το είχε λανσάρει για μια άλλη αγορά και είπε «ΟΚ, είναι μια καλή ιδέα να το λανσάρω εδώ, στην Ευρώπη, στην Αμερική» και παράλληλα δεν είπε «Ξέρω ότι έχει κάποιες αδυναμίες, τις οποίες δεν χρειάζεται να έχει γιατί δεν τις βελτιώνω για να μπορέσω να αντιμετωπίσω ακόμα καλύτερα την Nvidia». Η απάντηση σε όλο αυτό το πολύ μακροσκελές ερώτημα του για ποιο λόγο πρακτικά δεν έκαναν καλύτερη την 7900GRE είναι ότι κινδύνευαν να κάνουν undercut τα ίδια τους τα flagship προϊόντα. Και εξηγώ. Η διαφορά επιδόσεων ανάμεσα στην 7900XT και την 7900GRE είναι μεν σημαντική, μετρήσιμη, αλλά δεν είναι όσο μεγάλη θα περίμενε κανείς, ειδικά εάν μπλέξουμε overclock και στις δύο κάρτες. Αν δηλαδή κάνουμε overclock και την 7900GRE και την 7900XT, η διαφορά είναι κάτω από 15%. Η διαφορά στην τιμή από τα 570 στα 780 ευρώ είναι μια διαφορά γύρω στο 20-25%. Μεγάλη διαφορά. Από 16 GB σε 20, κάποιος κόσμος γουστάρει, κάποιος κόσμος το βρίσκει αχρίαστο. Σου λέει, εντάξει, τι θα τα κάνω. Καλά είναι και τα 16. Που μεταξύ μας όντως δεν είναι άσχημα. Δηλαδή, αμφιβάλλω αν θα σου δημιουργήσουν πρόβλημα τα επόμενα χρόνια. Οπότε, εάν κάνανε καλύτερη την 7900GRE, out of the box, χωρίς να χρειάζεται να μπλέξει με overclocking και ιστορίες, κινδυνεύανε να οθήσουν κόσμο στο να μην αγοράσει την 7900XT και να αγοράσει την 7900GRE. Γιατί? Μπορεί με να προσπαθούν να κλέψουν σε εισαγωγικά πελάτες από την Nvidia, αλλά υπάρχει κόσμος ο οποίος θα διαλέξει να πάρει Nvidia ανεξαρτήτως του τι έχει λανσάρει η AMD και σε τι τιμή. Κόσμος ο οποίος είτε λόγω φανβοϊσμού, είτε λόγω το ότι δίνει σημαντική ας πούμε βάση στο DLSS και στο καλύτερο Ray Tracing, θα διαλέξουν Nvidia ό,τι και να γίνει. Εκτός αν οι κάρτες AMD έχουν παλαβή διαφορά, κάτι που δεν γίνεται προφανώς γιατί οι επιχειρήσεις δεν δουλεύουν έτσι. Οπότε, με λίγα λόγια, η AMD αναγκάστηκε να περιορίσει τις επιδόσεις της 7900GRE ή μάλλον να μην βελτιώσει την αρκετά περιορισμένη 7900GRE της κινέζικης αγοράς όταν την ξαναλάνσαρε σε Ευρώπη και Αμερική, ακριβώς για να μην ρισκάρει ο κόσμος να αγοράσει αυτή έναντι της 7900XT, η οποία έχει πολύ παρεμφερές κόστος κατασκευής με την 7900GRE, αλλά παράλληλα θα την αγοράσει ο μέσος καταναλωτής για 200 ευρώ παραπάνω. Και αρκετά από αυτά τα 200 ευρώ θα πάνε στην τσέπη της AMD. Οπότε ναι, η 7900GRE είναι μια πραγματικά περίεργη κάρτα, την οποία αυτή τη στιγμή μιλάμε, θα πρότεινα σε κάποιον ο οποίος χτίζει ένα δυνατό, πραγματικά όμως δυνατό gaming PC αυτή τη στιγμή, αλλά δεν ξέρω το κατά πόσο θα πρότεινα για αναβάθμιση σε κάποιον που ούτως ή άλλως έχει μια αρκετά καλή κάρτα. Κάποιος ο οποίος έχει για παράδειγμα μια 6700. Okay, μια 3060 Ti, κάτι τέτοιο. Δεν θα το πρότεινα γιατί έρχονται και πιο καινούργιες κάρτες σύντομα στην αγορά και είτε θα διαλέξετε τις πιο καινούργιες κάρτες, είτε οι πιο παλιές θα πέσουν οι τιμές τους. Κάτι που συμβαίνει πρακτικά πάντα με τις AMD κάρτες και σε μικρότερο βαθμό στις Nvidia. Οπότε, ναι, μια πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα κάρτα γραφικών, η 7900GRE. Την προτείνω για όσους από εσάς σκέφτονται να αγοράσουν, να χτίσουν τώρα ένα νέο σύστημα, γιατί είναι καλύτερη από ό,τι μπορεί να σας κάνουν να πιστέψετε διάφορα reviews, ή παράλληλα όσο καλή μπορεί να σας κάνουν να πιστέψετε κάποια reviews τα οποία εμβαθύνουν λίγο περισσότερο. Αλλά παράλληλα, ξαναλέω, δεν είμαι σίγουρος κατά πόσο την προτείνω για αναβάθμιση αν έχετε ήδη μια αρκετά καλή κάρτα, γιατί ετοιμάζονται να έρθουν στην αγορά
κάρτες σε αυτό περίπου κιόλας το επίπεδο τιμής και υψηλότερο συνήθως απόδοσης, οπότε σίγουρα θα έχουμε να κατατάξει σε τιμές και δεν συμμαζεύεται. Αυτά. Και κάπου εδώ λοιπόν τελειώνει το βίντεο. Για ό,τι απορίες έχετε σχετικά με PC τεχνολογία γενικότερα, η TechLadge έχουμε server στο Discord, link το οποίο θα βρείτε κάτω στην περιγραφή. Έχουμε επίσης social media, Facebook, Twitter και Instagram, στα οποία δεν πολύ ποστάρουμε αλλά δεν πειράζει, υπάρχουν, ακολουθήστε τα. Είμαι ο Νικηφόρος, τα λέμε στο επόμενο βίντεο των TechLadge και μέχρι τότε να περνάτε πάντα, μα πάντα, μα πάντα καλά.